Η ελληνική ομάδα φοιτητών της νομικής σχολής Αθηνών κατάφερε να διακριθεί και να κατακτήσει την πρωτιά στον τελικό διεθνούς διαγωνισμό εικονικής δίκης με αντιπάλους φοιτητές του Χάρβαρντ. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για 12η φορά και αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διακρατικών εμπορικών διαφορών. Στο διαγωνισμό μετήχαν 117 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και η ομάδα της νομικής Αθηνών, αφού πήρε το εισιτήριο στον προκριματικό γύρο της Ευρώπης, βρέθηκε στην τελική φάση μαζί με 19 άλλα πανεπιστήμια και στο τέλος κόντρα στο Χάρβαρντ. Για την επιτυχία τους οι φοιτητές πήραν υποτροφίες για την παρακολούθηση των καλοκαιρινών μαθημάτων διεθνούς οικονομικού δικαίου.